Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά γη της ελιάς. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ότι θα δούμε στο επεισόδιο 2, 24 Σεπτεμβρίου. Δύο περιπολικά λοιπόν με ανοιχτή τη σιρήνα τρέχουν σε δρόμους της Μάνης. Ο Κουράκος, ο Στράτος και ο Βαγιάκος είναι έξω από το σπίτι του Ισίδωρου όπου κρατούνται οι όμοιροι. Μέσα στο σπίτι λοιπόν οι ληστές Ζητάνε από όλους να δώσουν τα κινητά τους. Ο Ισίδωρος παρακαλάει να αφήσουν τη Μαρίνα λόγω εγκυμοσύνης. Ο ένας ληστής λοιπόν αναγκάζει τον Ισίδωρο να πετάξει το όπλο του, τον αρπάζει και τον εχτυπάει. Ένας ληστής είναι τραυματισμένος. Η Αφροδίτη του δίνει τις πρώτες βοήθειες. Ο Κουράκος καταφέρνει να μιλήσει με έναν από τους ληστές και ο Κουράκος αποφασίζει να στείλει μέσα ιατρική βοήθεια με αντάλλαγμα την ελευθερία όλων των γυναικών. Ο Κωνσταντίνος αναγνωρίζει έναν από τους λιστές και καταφέρνει να το σκάσει. Αμέσως παίρνει τηλέφωνο το Δημοσθένη και τον απειλεί. Ο Δημοσθένης όμως τηλεφωνεί αμέσως στο λιστή και τον συμβουλεύει να φύγουν από εκεί. Η Αφροδίτη λοιπόν και ο γιατρός προσπαθούν να σώσουν το ληστή αλλά δεν τα καταφέρνουν. Τελικά πεθαίνει. Το παγιδευμένο λοιπόν βαν που ζήτησαν οι λιστές φτάνει και τους αφήνουν όλους ελεύθερους εκτός από δύο. Με ασπίδα λοιπόν τον Ισίδερο και τον Λικούργο μπαίνουν στο βαν και ξεκινάνε. Ο Κουράκος και η Δήμητρα παρακολουθούν την πορεία του βαν μέσα από ένα τάμπλετ γιατί έχουν βάλει GPS. Φτάνουν λοιπόν σε μία ερημική παραλία και προχωράνε προς ένα φουσκωτό. Όταν πλησιάζουν λοιπόν οι δύο τύποι που τους περιμένουν, τους γαζώνουν μπροστά στα μάτια του Ισίδωρου και του Λικούργου. Ταυτόχρονα λοιπόν έχουν ανεβάσει τη βασιλική πάνω στη βάρκα και την έχουν ξαπλώσει. Ο Μιλτιάδης της δίνει τις πρώτες βοήθειες και τη σώζει τη ζωή. Ο Δημοσθένης ρωτάει την Ασπασία και την Ειρήνη αν αυτό που άκουσε είναι αλήθεια. Η Δήμητρα ανακρίνει τον Ορέστη για το σημάδι που βλέπει στο στήθος του. Εκείνος της λέει ότι έκανε πριν λίγους μήνες μεταμόσχευση καρδιάς και η Δήμητρα αρχίζει και ταράζεται. Ο ορέστης ενώ κάνει τζόκιν βλέπει έναν άντρα να τρέχει που μοιάζει φοβισμένος. Ο ορέστης παραξενεύεται και λίγο πιο κάτω βλέπει το πτώμα μιας κοπέλας γύρω στα 30. Δίπλα λοιπόν βλέπει μια μεγάλη πέτρα γεμάτη αίματα. Την έχουν σκοτώσει λοιπόν χτυπώντας το στο κεφάλι. Ο Ρέστης είναι σαστισμένος μπροστά στο πτώμα και ειδοποιεί την αστυνομία. Η Ιουλία ακούει μία είδηση για ένα μεγάλο κύκλωμα αγοροπολισίας βρεφών στην τηλεόραση και πανικοβάλλεται. Αμέσως της μπαίνει η ιδέα για την κόρη της. Η Αφροδίτη της λέει πως υπάρχει τρόπος να την αναζητήσει. Η Άννα λέει στη Βασιλική ότι έχει αλλάξει τελευταία ο τρόπος που βλέπει τον πότη. Στη Μάνη λοιπόν φτάνει και ο Σωτήρης ο Βαφέας. Ζητάει δουλειά από τον Αποστόλη στα κτήματα των Βρετάκων. Ένας λοιπόν άντρα παρακολουθεί το σπίτι της Ισμήνης και του Κωνσταντίνου. Ο Κουράκος βρίσκεται μπροστά σε μία έκπληξη από το συνάδελφό του το Δαμιανό. Η Αμαλία λέει στον Ισίδωρο τον ενδιαφέρον της για εκείνον. Η Δήμητρα τα βάζει με τον Ορέστη για το μεγάλο μυστικό που τους έκρυβε τόσο καιρό. Ο Ορέστης προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Η Ιουλία καλεί το στάθι στο σπίτι της και ρίχνει βόμβα για την κόρη τους που ίσως έχουν μαζί. Ο άντρας λοιπόν που παρακολουθούσε την Ισμήνη βρισκεί την ευκαιρία και όταν αυτή είναι μόνη της μπαίνει στο σπίτι με μαχαίρι και απειλεί να τη σκοτώσει. Αυτά λοιπόν θα συμβούν στο επεισόδιο 2 στη σειρά η γη της Ελιάς. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο πατήστε like Κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.